Πώς σου φάνηκαν τα θέματα των σημερινών εξετάσεων? Εύκολα. Εσύ ήσουν κατάλληλα προετοιμασμένος, περίμενες ότι μπορεί να έπεφταν αυτά? Εντάξει, να πω την αλήθεια, 50-50 ήμουνα, γιατί είχα ένα άλλο θέμα στο μυαλό μου να πέσει, αλλά και αυτό ήταν ένα ωραίο θέμα που έπεσε. Το θέμα της έκθεσης ειδικότερα? Ήταν πολύ καλύτερο από πέρυσι κιόλας, που είχα κάνει στο προσφύρι κιόλας. Ήταν ένα πολύ θέμα που μας βοήθησε κιόλας. Θεωρείς ότι φέτος, επειδή είχε αυτές τις ιδιαιτερότητες η χρονιά, ήταν ίσως πιο δύσκολη η προετοιμασία από ό,τι υπό φυσιολογικές συνθήκες? Ναι, ήταν πολύ πιο δύσκολη, γιατί τα παιδιά δεν είχαν το ίδιο πράγμα το οποίο είχαν πιο ελεύθερο χρόνο. Ήταν περισσότερο κλεισμένοι στο σπίτι τους και ότι δεν είχαν φυσικό περιβάλλον να εκτονώνονται. Οπότε ήταν ένα πλήγμα αυτό για τα παιδιά. Αλλά νομίζω το ξεπεράσαμε λίγο τώρα προς το τέλος, πριν γράψουμε οι περισσότεροι. Εσύ πού στοχεύεις? Στοχεύω για τη ΦΑΟ να πάω. Τρικάλων θέλω. Σου εύχομαι καλή επιτυχία καταρχάς. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα ήθελες να πεις στους υποψηφίους των Πανελληνίων των φετινών? Να μην σκέφτονται αρνητικά και να σκέφτονται όλοι θετικά. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.